να σε ρωτήσω, μιας και μιλήσαμε για νέες φωνές, θέλω να σε ρωτήσω, αυτή την πενταετία που έχουμε να τα πούμε, υπήρξαν δύο τραγουδιστές του λαϊκού χώρου, οι οποίοι πραγματικά έχουν κάνει μια λιώτικη έτσι, κατάσταση, κατάφεραν να ακουστούν πάρα πολύ, να κάνουν μεγάλη επιτυχία, και θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για αυτές τις δύο φωνές. Ο λόγος για την Πάολα και το Μπαντελίδη. Α, κοίταξε, πολλής λόγος έχει γίνει για αυτά τα παιδιά. Ναι, είναι, δηλαδή αυτή την πενταετία που έχουμε να τα πούμε είναι από τα συμβάντα που έχουν προκύψει. Γι' αυτό θέλω τη γνώμη σου. Κοίτα, δεν μ' αρέσει να κρίνω και το ξέρεις. Η Πάολα είναι καλή τραγουδίστρια. Είναι πολύ καλή τραγουδίστρια και, και συνεπής. Εγώ αυτό το εκτιμώ πάρα πολύ. Ότι είναι συνεπής. Δηλαδή υπηρετεί ένα είδος, το αγαπά, το υπηρετεί εφ' όλης της ύλης. Βλέπεις, ακούς κάτι το οποίο έχει συνοχή και αρμονία. Μ' αρέσει αυτή, μ' αρέσει γενικά γιατί είναι χαμηλών τόνων. Οπότε εμένα μ' αρέσουν οι άνθρωποι που είναι χαμηλών τόνων και που δεν εκτίθενται πολύ. Και επίσης αυτό που είναι πιο σημαντικό από όλα είναι ότι μέσα στο χρόνο έχει, ακόμα υπάρχει. Ναι, βέβαια. Δηλαδή ξεκίνησε, δεν ξέρω τώρα, δεν έχω παρακολουθήσει και έχει αρκετά χρόνια. Ναι. Αλλά υπάρχει, βγάζει τα τραγούδια της, τα οποία αγαπάει ο κόσμος, τα αγκαλιάζει και προχωράει. Και προφανώς σου αρέσει, υποθέτω, επειδή γνωρίζουμε καλά ο ένας πώς σκέφτεται το άλλος, σου αρέσει, φαντάζομαι, αυτό που μου αρέσει και εμένα στη συγκεκριμένη, ότι η αυθεντικότητα. Ναι, είναι αυθεντική. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το σημαντικότερο πράγμα, η αυθεντικότητα. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι αυτή η κοπέλα, αυτό παρουσιάζει και εκεί βάζουμε τελεία. Για τον Παντελίδη δεν μπορώ να σου πω πολλά πράγματα γιατί είναι πολύ καινούριος. Ναι, το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι έχει πάρα πολύ επιτυχία. Δηλαδή τα τραγούδια του βλέπω ότι αγαπιούνται πολύ από την νεολαία. Όπου παίζονται αγαπιούνται. Οπότε το μόνο που έχω να κάνω είναι να ευχηθώ καλή συνέχεια. Δηλαδή να φροντίσει να παράγει, αφού είναι και ο ίδιος δημιουργός των τραγουδιών. Σου θυμίζει Νότι εσένα, όπως λένε ότι θυμίζει Νότι? Όχι. Όχι, όχι, δεν μου θυμίζει τώρα, ούτε, γιατί αυτό λένε. Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι, δεν μου θυμίζει καθόλου. Του εύχομαι δηλαδή να συνεχίσει να παράγει καλό έργο, αφού γράφει ο ίδιος τα τραγούδια του, και να έχει όσο περισσότερη επιτυχία μπορεί, γιατί αυτό το κρίνει πάντα ο χρόνος, ό,τι και να λέμε εμείς τώρα.